με πίκρες ξημερώνουμε. Βραδιάζω με τον πόνο, ο θάνατος που καρτέρω. Θα με γλιτώσει μόνο. Πότε θα έρθει η σειρά μου. Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Στέλιος Καζαντζίδης, στιγμές από τη ζωή του και τη ζωή μας. Ο μέγιστος λαϊκός βάρδος δεν είναι πια ανάμασά μας. Έφυγε για πάντα πριν από λίγες ώρες. Εμείς, τιμώντας ήδη τη μνήμη του, σαν ίστατο φόρο τιμής, μέσα από αυτά τα στούντιο του δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που ήταν τόσο φιλόξενα για τον Στέλιο Καζαντζίδη και για το κλασικό λαϊκό τραγούδι, θα τιμήσουμε σήμερα με ένα πρόγραμμα από τους λαϊκούς βάρδους 2 ώρων, με μουσική, τραγούδια και δικές σας γνώμες και συμμετοχή, αγαπημένοι μας φίλοι. Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος, και πρέπει να σας πούμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή που πορεύεται μαζί του 12 ολόκληρα χρόνια. Στέλιος Καζαντζίδης, κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε και σήμερα πέθανε μαζί του. 1952-2001. Μια εποπτεία πάνω στα κοινωνικά γεγονότα και τα προβλήματα έσβησε για πάντα σήμερα. Μένουν ανεξίτηλα όμως όλα τα γεγονότα αυτά, όπως τα περιέγραψε με την έκφραση της φωνής και της ψυχής του ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αυτά τα τραγούδια που αφιέρωσε στον ίδιο και στο λαό στον οποίο ανήκε, μέσα από τον οποίο γεννήθηκε, γαλουχήθηκε και έγραψε τα τραγούδια του και τη δική του εποπτεία, που ήταν και εποπτεία ενός λαού που με απλότητα αγωνιζόταν να συνέλθει από τα συντρίμια μιας πολύ δύσκολης εποχής και συνέχισε με αυτά τα τραγούδια να παλεύει και να διασκεδάζει με το δικό του τρόπο και με τον Στέλιο Καζαντζίδη να είναι ο μπροστάρης αυτού του λαού και ο άνθρωπος που να πολεμάει τα κάθε λογής κατεστημένα. Στέλιος Καζαντζίδης, το λαϊκό τραγούδι, το κοινωνικό λαϊκό τραγούδι, γεννήθηκε και πεθαίνει μαζί του. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ειδικό πρόγραμμα αφιέρωμα σήμερα στον Στέλιο Καζαντζίδη, στη μνήμη του. 60-09-604, 60-09-605, 60-09-606, ζωντανή η εκπομπή μας, εκτάκτως για 2 ώρες. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ταμπουράκη και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΑ, τον Αντώνη Αλαρικάκη, που έδωσε 1 ώρα επιπλέον για εσάς, αγαπημένοι μας φίλοι, για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Εθνικό δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ΕΡΑ 1, ΕΡΑ 2, ΕΡΑ 5, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Ειδικό πρόγραμμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Το λαϊκό τραγούδι γεννήθηκε και πέθανε μαζί του. Και αφού ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων από τον Αβραάμ Γεωργίου, μετά τραγούδια και αμέσως θα βγάλουμε και τηλέφωνο στον αέρα. Η χορδή λύγησε, οι νότες σήγησαν. Ο μεγάλος μας λαϊκός βάρδος, ο μύθος του ελληνικού τραγουδίου, Στέλιος Καζαντζίδης, έσβησε το πρωί. Η σωρός του εκτίθεται από τις 5 το απόγευμα στη Μητρόπολη της Ελευσίνας. Αύριο στις 5.30 το απόγευμα η κηδεία του από το νεκροταφείο Ελευσίνας. Μάλιστα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Γραμμανής. Ναι. Από Θεσσαλονίκη, σπέρα, κύριε Γραμμανή. Μάλιστα. Ο Λαφτήρας ο Δοδίδος, ένας φίλος της εκπομπής είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχωρήστε μου τη συγκίνηση, ήθελα να πω δύο λόγια. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης με το θάνατο του κλείνει μια ακόμα από τις σελίδες της ελάχιστης που απομείνανε στο βιβλίο της ιστορίας του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το λαϊκού με κεφαλαία γράμματα. Ο άνθρωπος που για 50 χρόνια έγινε το όχημα που κουβάλησε με τη στάση ζωής και το περιεχόμενο των τραγουδιών του, όσα η επιστήμη της ιστορίας δεν θα καταγράψει ποτέ και με τέτοιο τρόπο που θα θυμίζει σε εμάς που τον ζήσαμε, πως υπάρχει και αυτός ο τρόπος που καταγράφει την ιστορία του λαού των απλών ανθρώπων.
αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε το Στέλιο. Να είστε καλά, από πού παίρνετε? Από Αθήνα τηλεφωνώ. Μάλιστα. Είναι μεγάλη απώλεια βέβαια, ας μην πούμε όμως τα τετριμένα. Όχι. Η φωνή και τα τραγούδια του Καζατζήρη τα λένε όλα. Τα έχουν πει όλα. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα παίξετε πάλι τις εκπομπές του, αυτές που ήταν καλεσμένες στο στούντιο. Βεβαίως, θα τις παίξουμε και θα παίξουμε και σήμερα αποσπάσματα μετά από λίγο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση στο κρατέ σας. Γεια χαρά σας. Μάλιστα. Συγκινημένη. Η καρδιά μου σήμερα πονάει. Από πού παίρνετε? Από Πάτρα. Η καρδιά μου πονάει. Τα μάτια μου κλαίνε. Τα χείλη μου όμως όσο θα ζω. Τα τραγούδια του Στέλιου θα λένε. Αθάνατος και αιώνιος. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια. Ονομάζομαι Νίκος Κουιμουτζής. Ναι. Θα ήθελα να αφιερώσω δύο στίχους στο Στέλιο Καραγιώτη και θέλω να με συγχωρήσετε για... Να αφιερώσετε, ναι. Ναι, για τη συγκίνησή μου. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ένας ακόλουθος του ελληνικού τραγουδιού, αξεπέραστος και μοναδικός. Μάλιστα. Τραγούδι μου για δεν γελάς, γιατί είσαι πικραμένο, λούδι πια χωρίς νερό και είσαι μαραμένο. Τι κι αν έφυγε στενάρα, στην καρδιά μου πάντα ζει. Ζουν και υπάρχουν στην καρδιά μας τα τραγούδια που έχεις πει. Έγινε πια τόσο φτωχό το λαϊκό τραγούδι. Από τη μοίρα στάπωνο και άσχημο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, γεια. Για άλλους αρχίζει η ζωή, για μένα τελειώνει. Μάλιστα. Καλησπέρα. Γεια σας. Χρυσογόνης Μανώλης, ονομάζομαι από Πέλα, από την Ενισέ. Μάλιστα. Τι να πει κανείς τέτοιες ώρες. Αθάνατος ο Καζαντζίδης, ούριος ο άνεμος, ταξίδι. Και ας σκεφτούμε λίγο τα λόγια από ένα τραγούδι τελευταίο που είχε πει. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Μάλιστα. Συγχαρητήρια και σας, κύριε Γεραμάνη. Φανατικός ακροατής και δικός σας. Σε τέτοιες ώρες τι συγχαρητήρια να πούμε. Εμείς και εσείς. Εμείς και εσείς. Κρατάμε. Και πάλι αθάνατος για το καλύτερο. Γεια σας, γεια. Κλάψε με μάνα, κλάψε με... Κύριε Γεραμάνη, καλησπέρα. Γεια σας. Ο Γιώργος Οφρένη με. Γεια χαρά. Τι κάνετε? Καλά, εδώ από το Τυρό Αρκαδία σου τηλεφωνώ. Μάλιστα. Αισθάνομαι και εγώ αυτή τη μεγάλη σκύψη, γιατί έτσι και λόγω της δουλειάς που ήμουνα στην ΕΡΤ και εγώ κάποτε. Ναι. Με τον συγχωρεμένο τον Καραμανέα πηγαίναμε τον Ηλία, ναι. Πέτρα, γράφαμε αυτό το μεγάλο τραγουδιστή. Πήρα και το φυσικό της τηλέφωνο, δεν μπορεί να βγει γιατί είναι συντετριμένος. Και έχω να πω κάτι που το είπα και σε έναν άλλο σταθμό. Ναι. Έφυγε από μας και λυπηθήκαμε, αλλά τώρα χαίρονται οι αγγέλοι, γιατί θα τον έχουν μαζί τους και θα τους μάθει να τραγουδάνε κι αυτοί το ελληνικό τραγούδι. Ωραία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλώς θα κάνω μια μικρή σύσταση αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή έχουν βγει διάσημοι άνθρωποι, ναι, να βγάλεις κόσμο του λαού. Να... Μα αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό το βλέπω και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου, θέλω να έρθουμε σε επαφή γιατί έχω αφήσει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια. Τα λαγκάδια μια μάνα κουμπάκια πολλά. Ναι. Ναι, κύριε Γεραμάνη. Γεια σας. Γεια σας. Από πού παίρνετε? Από τη Μεγάλη Βρετανία. Σας ακούω στο ίντερνετ. Μάλιστα. Και ήθελα να πω ότι ο Καζαντζίδης είναι ένας συνδετικός ιστός για τη συλλογική μνήμη της Ελλάδας, και στη φωνή του αναδιώνουν
μνήμες, βιώματα, συνθήκες που τις έχουμε χάσει και που τις ξαναβρίσκουμε αμέσως μόλις τον ακούμε. Ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Μάλιστα. Αν τυχόν έχετε στο πρόγραμμα, σε κάποιο επόμενο πρόγραμμα, ναι. Το τραγούδι «Λησμονημένος βράχος». Ναι, ναι. Την άλλη εβδομάδα. Και ίσως μπορέσετε να το παίξετε. Ναι, ναι, ευχαρίστω. Γεια σας, γεια σας. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε Γεραμάνη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θανάσης Κρητικός από Κυψέλη. Μάλιστα. Με τη συγκίνησή μου τεθήθηκε τα συλληπιτήριά μου και εσύ και η οικογένειά του. Και προς όλους τους φίλους που τον αγαπούσαν και τον αγαπούν. Ναι. Καλό το ταξίδι και να το θυμόμαστε πάντα. Ευχαριστώ. Γεια χαρά σας. Γιατί έχει απομείνει η ψυχή και έτσι θα έρθει μια χαραυγή και σένα να σε πάρει. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια. Σας παίρνω από Κατερίνη, από τον Κολυδρό. Μάλιστα. Είμαι κι εγώ ένας μικρός συλλέκτης, ένας πολύ παλιός ερασιτέχνης. Εντάξει. Τι να πούμε για το Στέλιο το Καζαζίδη. Θυμάμαι εκείνο το τραγούδι που το ακούω καθημερινό στο ρολόι της ζωής. Ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ορίστε. Κύριε Γεραμάνη. Ναι. Από Εξάρχεια τηλεφωνώ. Είμαι κουρέας. Εδώ πέρα έχω ένα κουρείο στα Εξάρχεια. Σε ποιο δρόμο το έχεις? Σαμαδού. Μάλιστα. Εδώ είμαι με τους αναρχικούς παρέα, με το Σκεφτούλη, ναι. Το ξέρεις τον όλα. Εντάξει. Η λύπη μας είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Ο Στελάρας δεν αναπληρώνεται με τίποτε. Το χώμα που θα τη σκεπάσει δεν φτάνει με τίποτα. Ο Όλυμπος είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Και έπρεπε να πάει στον Όλυμπο εκεί να μείνει μόνος, να μην υπάρχει κανένας άλλος δίπλα. Άντε, να είσαι καλά. Ο Στελάρας ήταν γίγαντας και θα παραμείνει γίγαντας. Γεια χαρά σου, ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Μάλιστα. Γεια σας. Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα. Ναι, ναι, από πού παίρνετε? Άγγελος Ακελάτος από τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μάλιστα. Συγκεκριμένα το δυτικό χωριό, Τάπο Σκρίν. Εκεί ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1976 έμεινε πάνω από 6 μήνες με τον σολίστα του κλαρίνου Δημήτρη Τζάρα. Ακριβώς αυτή τη στιγμή ακούει την εκπομπή μας, την εκπομπή σας δηλαδή. Ο Τζάρας. Θα του πείτε πολλούς χαιρετισμούς από τον Πάνο Γεραμάνη. Γιατί πέρσι, να σας πω κάτι, πέρσι στις 16 Σεπτεμβρίου του 2000, ένα μεσημέρι ήμασταν με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Κώστα και τη Βούλα Καταμπά και τον Γιάννη Γεωργιλάκη στην ταβέρνα του Κουμπούρα πίσω από το γήπεδο της Προοδευτικής στην Νίκαια. Εκεί χτύπησε το τηλέφωνο και μου λέει, και λέει ο Καζαντζίδη σε κάποιον, ξέρεις ποιον έχω εδώ, τον Γεραμάνη. Και μου έδωσε και μίλησε και ήταν ο Τζάρας. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο, ποιος να μας έλεγε ότι σήμερα θα έχουμε τέτοια πράγματα και τέτοιες θύελες. Προτού έρθουμε εμείς εδώ στη Φλόριδα, ήταν ο Τζάρας εδώ με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Και εκ μέρους του ελληνισμού, διότι προσπαθώ μισή ώρα να πάρω τηλέφωνο από το Τάπος Σκρίν της Φλόριδας. Μάλιστα. Οι γραμμές είναι πάρα πολύ απασχολημένες, φαίνεται. Βεβαίως. Εκ μέρους του ελληνισμού της Φλόριδας και του ραδιοφωνικού σταθμού μας φωνή των Ελλήνων στην τηλεόραση στη Φλόριδα και τον Αναφρά Κελάτου, θα ήθελαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να συλληπιθούμε την οικογένεια του Στέλιου Καζαντζίδη και όλους τους φίλους, διότι πραγματικά χάσαμε έναν εθνικό τραγουδιστή. Ο Στέλιος Καζαντζίδης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Φλόριδας Φωνή των Ελλήνων και οι εκπομπές σας συγκεκριμένα δεν απουσιάζουν σε καθημερινή βάση από τη γνωστή εκπομπή 20 χρόνια Λαϊκό Τραγούδι και μαζί με τους τριμμένους που έχουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα χιλιάδες άτομα τα οποία σκοτώθηκαν από τους αεροπειρατές. Λυπούμεθα και γι' αυτό, μάλιστα. Μέσα σε αυτούς έχουμε και Έλληνες από την περιοχή μας, τα Παμπεγιέρια, που σκοτώθηκαν. Θα τα δείτε στην τηλεόραση σήμερα το βράδυ στο Ινέτ. Μάλιστα. Και θυμούμε μαζί και έναν μεγάλο εθνικό τραγουδιστή, τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ατυχή συγκυρία, δυστυχώς. Μάλιστα. Η μνήμη του θα μείνει για μας αιώνια εδώ και τα τραγούδια του δεν πρόκειται να σβήσουν από το σταθμό μας. Και ελπίζω και από τη δική σας εκπομπή, κύριε Γερμανή, να μην σβήσουν τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη. Ποτέ, ποτέ, το έχουμε αρχή μας. Μάλιστα, αυτό έχουμε καταλάβει από τις εκπομπές σας στις 10 ώρα το βράδυ, ώρα Φλόριντα, που μεταδίδουμε τις εκπομπές σας. Σας ευχαριστούμε. Σήμερα είναι μια ειδική εκπομπή που την βάλαμε εξ επίτηδες. Έχουμε αφήσει όλες τις άλλες εκπομπές μόνο και μόνο για να ακουστεί το αφιέρωμα που κάνετε για τον Στέλιο Καζαντζίδη.
και να ακουστούν όλες οι φωνές όλων των Ελλήνων απανταχού όπου και ακούγονται αυτή η ραδιοφωνική εκπομπή. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Σας υπερευχαριστούμε. Πολλούς χαιρετισμούς από τον Τζέιμ Τζάρα, τον πήρα τον Δημήτρη Τζάρα στο σπίτι του προηγουμένως. Και εμείς στέλνουμε και προσωπικά και σε εσάς. Έχουμε εδώ τον τυφώνα που περνάει αυτή τη στιγμή, έχουμε μεγάλη κακοκαιρία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, τουλάχιστον. Καλά, έχουμε το μαγνητικό εδώ πέρα, εντάξει. Εντάξει. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας και εσείς, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ωραία, από πού παίρνετε? Από εδώ, από Αθήνα. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, όχι. Ό,τι και να λέει κανένας είναι λίγα. Μεγαλώσαμε με αυτόν τον άνθρωπο, δεν περίμενα ένας άνθρωπος να πεθάνει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Δηλαδή το άκουσα και από το πρωί πιστέψε με, όχι άνθρωπο δικό μου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, όσο και να προσπαθώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα ακούσω πάλι Καζαντζίδη ζωντανό. Μάλιστα. Αυτόν τον άνθρωπο που μεγάλωσε γενιές. Παραμένει αθάνατος και αυτός και παραμένει του. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο χώμα είναι εκείνο που θα τον σκεπάσει. Σε γενναία και γενναία. Και έτσι, μπράβο. Κύριε Γεραμάνη, σας, επειδή μόνο από εσάς ακούμε Καζαντζίδη και το χαιρόμαστε, θα ζω μια ζωή μόνο και μόνο ακούω Γεραμάνη και Στέλιο Καζαντζίδη. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πανώ. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Παναγιώτης από Καλαμάτα. Γεια σου, γεια, τι κάνει η Καλαμάτα, τι να κάνει. Τι να κάνει η Καλαμάτα, αυτά που άκουσα σήμερα, τι να πω. Εντάξει, Παναγιώτη. Τα συλληπιτηριά μου στην οικογένειά του. Να είσαι καλά. Και μερικοί που τον αρνηθήκαν τα τελευταία. Δεν πειράζει, ακόμη και τώρα καλό είναι. Καλό είναι. Σήμερα η μεταμέλεια είναι και αυτό κάτι. Ελαπεί το κόμμα του. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε, κύριε Πανώ. Γεια χαρά, γεια. Γεια σου. Μάλιστα. Ναι, κύριε Γεραμανή. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά? Από πού παίρνετε? Ο Μπάμπης ο Μιχαλής είμαι από Βρυλίσια. Ω, γεια σας, τι κάνετε? Τι κάνετε, καλά είστε? Εδώ. Θέλω να εκφράσω κι εγώ, κύριε Γεραμανή, τη μεγάλη μου λύπη και τον πόνο για αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να έχω γράψει εδώ ένα μυρολόι για το Στέλιο. Να είναι σύντομο. Σύντομο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσοι γιατροί με είδανε, δεν μου είπαν την αλήθεια, πως έχω γιατρευτη πληγή και μου κάψε τα στήθια. Κι όλοι οι φίλοι μου έλεγαν ότι καλά θα γίνω, μα εγώ το καταλάβαινα πως λίγο λίγο σβήνω. Βρεμπαρμπαγιάννη φίλε μου, Ζαμπέτα και Τσιτσάνη, παίξτε τις πιο γλυκές παινιές, ο πόνος μου να γιάνει. Έχω πολλά παράπονα που δεν τα γράφει η πένα, πάω να βρω τη μάνα μου να της τα πω ένα-ένα. Και άλλα πολλά, κύριε Γεραμάνη, αυτά είναι τα διάλεξη. Ευχαριστούμε. Και ήθελα να πω και για σένα, κύριε Γεραμάνη, για αυτό το μεγάλο λειτουργήμα που κάνει, να είστε πάντοτε καλά. Και εσείς, και εσείς, να είστε καλά. Και να κάθε μέρα τα τραγούδια και ευχαριστούμε, το μεγάλο, ευχαριστούμε. Το μεγάλο, τον ανεπανάληπτο που δεν θα βγει στους αιώνους, στον αιώνο, τέτοια φωνή, εγώ έτσι νομίζω. Τέτοια φωνή δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Το είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης το 1960. Γεια σας. Αιώνα στον αιώνα. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Γεια. Η μέρα στη σκληρή παρανομία. Μάλιστα. Κύριε Γερμανής. Ναι. Σας παρακαλώ, από τα λευκά όρη των Χανίων θέλω να αφιερώσω στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη μια ματινάδα. Μπορώ? Μπορείτε. Λοιπόν, με ακούτε? Ναι, ναι. Αγγέλοι με τις άλπιγγες πήρανε την ψυχή σου και μας αφήσανε στη γη τον πόνο της φωνής σου. Κοκολογιάννης Γιώργος λέγομαι, από τα Χανιά της Κρήτης. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Από το Θεό και από τους ανθρώπους. Καλησπέρα σας. Αργύρης Δαμικαρδής. Μάλιστα. Να είναι ελευθεί το χρόνο στο σκοτάδι. Να είναι. Σκοτάδι. Γεια χαρά σου. Ναι. Ναι, από Παρθένης Ελευθέρωσης. Ναι. Ναι, από τη Βόρεια Αμερική, Καναδά. Από Καναδά παίρνετε. Ναι. Το Edmonton.
Σας εκφράζω τα συλληπιτήριά μου για το χαμό του. Από το Τορόντο είστε? Από το Έντμοντον. Από το Έντμοντον, μάλιστα. Ναι. Νομίζω να το θυμάστε. Βεβαίως, πρόσφατο είναι για όλους μας. Μάλιστα. Για όλο τον κόσμο. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου για τον. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και που ήταν και θα είναι ο παρήγορος της φυλής μας, των εξεντημένων τουλάχιστον. Μάλιστα. Και για μένα για τα τελευταία 45 χρόνια και θα παραμείνει πάντα στη μνήμη μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που πήρατε από το σωματείο. Μάλιστα. Έλα Πανώ. Γεια. Καλησπέρα, ο Τάσος από τον Γαρδίκη. Να είσαι σύντομος, Γαρδίκη. Συλληπιτήρια για το Στέλιο, το μεγάλο μας, τον Καζατζίδη. Είπαμε ένα Θεό, είναι ο Ιμπουράνιος απάνω και εδώ στη γη ήταν ο Στέλιος. Εντάξει. Τον χάσαμε, συλληπιτήρια και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δηλαδή, μα λες τώρα ο Θεός εν ουρανής Καζατζίδης επί γης, έτσι. Βεβαίως. Άντε, από το Γαρδίκη ο Μιλέων, όχι Μιλέων που το λένε, έτσι. Ναι, ναι. Άντε, γεια σου, γεια. Γεια, γεια. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Γραμμάνη. Καλησπέρα, από πού παίρνετε? Θα σας πω, εγώ παίρνω. Από? Ναι. Κατεβαίνω στην κηδεία. Μάλιστα. Θα κάνω να κατεβαίνω. Κάτω από τη Λάρισα. Σιδηρόπουλος Γιώργος λέγομαι, ναι, είμαι, ναι, από την Καστανούσα, από τις Σέρες. Mm-hmm. Ναι, μένω στην Κοζάνη. Μάλιστα. Τα λόγια βέβαια είναι όπως είπαν όλοι, είναι περιτά, είναι λίγα. Mm-hmm. Ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδιού μας, δεν ξέρω αν ο Ορφέας είναι κάτι παρόμοιο, μας έχει αφήσει, μας έχει αφήσει. Τίποτα άλλο. Για χαρά. Τίποτα, γεια σας. Να με παίρνει από μια παν χαμένα τα πιο μορφά μου χρόνια. Μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Από την Αμάδα της Εύβοιας σας παίρνω. Γεια σας. Νίκος Γουναρόπουλος λέγομαι. Ναι, κύριε Γουναρόπουλο. Είναι η μέρα εθνικού πέμπτου σήμερα. Mm-hmm. Και θέλω να πω δύο λόγια που είπε η Χαρούλα Λαπράκη το πρωί. Να πείτε, τα επαναλάβετε. Ο κορμός του δέντρου που λέγεται λαϊκό τραγούδι έφυγε. Τώρα μείναν τα κλαράκια μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια. Γεια σας, γεια σας. Μάλιστα. Πάνω. Ναι. Ναι, έλα μου, ο Διονύσης είμαι. Έλα, Διονύση. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι και σήμερα είναι μια της εκπομπές σου, ναι, με ανοιχτή επικοινωνία με τους φίλους ακροατές που τόσο έχουμε αγαπήσει. Και πολλοί φίλοι συνακροατές θα πάρουν τηλέφωνο. Όμως η μέρα η σημερινή δεν θα είναι όπως όλες οι άλλες. Αυτή η θλιβερή είδηση του θανάτου του μεγίστου των λαϊκών βάρδων, Στέλιου Καζατζίδη, έτσι πέφτει βαριά ανάμεσά μας και η θλίψη δεν αφήνει χώρο για τραγούδια χαρούμενα. Μάλιστα. Γιατί η φωνή μας γίνεται λιγμός και η ανάσα μας στεναγμός. Και κάποιο δάκρυ θα κυλήσει σαν ένας έτσι ίστατος χώρος τιμής και αγάπης για το μεγάλο μας λαϊκό βάρδο, που με τη φωνή του μας συντρόφεψε άλλοτε με γέλιο, άλλοτε με δάκρυ, ήταν πάντα δίπλα μας, στη ξενιτιά, στο καθημερινό μόχθο, σε κάθε μας πόνο και καημό. Να σε καλά, Διονύση, για χαρά. Επέτρεψέ μου πάνω μου σαν ένα μικρό επικίδιο, ναι, να διαβάσω ένα τετράστιχο. Ναι, τετράστιχο, γιατί βγαίνουν ειδήσεις, βγαίνουν ειδήσεις σε παγκόσμια αυτή, έλα. Πες το, πες το. Να βαθούν τα σήμαντρα, καμπάνες μη χτυπήσουν και οι πιο καλοί τραγουδιστές μη ξανατραγουδήσουν. Εκεί βάρδι ζωντανό πρόγραμμα, ειδικό αφιέρωμα στον άνθρωπο που έφυγε για πάντα από τη ζωή και στον άνθρωπο με τον οποίο άρχισε αυτή η εκπομπή. Ο Στέλιος Καζατζίδης ήταν το, όχι ο λίθος απλός, αλλά το μεγάλο αγωνάρι που στηρίχθηκε η εκπομπή μας και σε προέκταση το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 12 χρόνια λοιπόν μετά το μεγάλο ξεκίνημα με τον Στέλιο Καζατζίδη. Λαϊκή Βάρδη, ελληνική ραδιοφωνία, ζωντανό πρόγραμμα 60-09-604, 60-09-605, 60-09-606. Σας απαντά η Χρυσούλα Κατσιμιλή. Θα συνεχίσουμε με μουσική και αμέσως μετά με ντοκουμέντα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Γεια σας.
τηλεφωνώ από τη Νέα Ιωνία, τη γειτονιά που καμαρώνει για την καταγωγή του Στέλιου. Που γεννήθηκε, μεγάλωσε και την τραγούδησε ο Στέλιος, έτσι. Για την οποία θα του πάω λίγο χωμά αύριο, συνέρευση είναι. Να του πας. Μόνο θέλω να του κάνω ένα παράπονο στο Στέλιο εκεί που είναι. Θα ήθελα να είχα προλάβει να ακούσω ζωντανά. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι ο ίδιος υπεύθυνος μόνο γι' αυτό. Έχουν υποθεί πολλά. Ό,τι και να είναι, εμείς θα είμαστε εκεί αύριο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Yeah. Μάλιστα. Ναι. Γεια σας. Κύριε Γιαραμάνη, γεια σου. Είμαι ο Νίκος Αυρακάτος. Γεια σου Νίκο. Είναι δύσκολες οι ώρες πραγματικά του. Ασφαλώς. Εκείνο που θα ήθελα να πω, να το μάθει ο ελληνισμός όπου υπάρχει, ότι έχεις ένα πλεονέκτημα και αυτό σε τιμά ιδιαίτερα. Ότι είσαι ο άνθρωπος που έχεις δώσει τη διάσταση της στάσης ζωής του Στέλιου. Εγώ πραγματικά αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν ακούω ότι ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής. Μάλιστα. Ο Στέλιος ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος που κράτησε μια στάση ζωής απέναντι σε τόσα κοινωνικά ζητήματα, έτσι, τα οποία για σήμερα μπορεί να θεωρούνται ξεπερασμένα για ορισμένους, όμως για μας δεν ξεπερνιόνται ποτέ. Ο Στέλιος είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Όταν τραγουδάει ο Στέλιος, η λέξη που λέει είναι, έχει το περιεχόμενο το ελληνικό. Είναι αυτό που λέει ο Στέλιος. Και γι' αυτό πάνω μου δεν θα το ξεχάσουμε εμείς ποτέ και θα αποτελεί πάντα πηξίδα για τη ζωή μας την υπόλοιπη, όσο και αν είναι αυτή. Σε ευχαριστούμε Νίκο, σε ευχαριστούμε, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Ελληνική ραδιοφωνία, δίκτυο Δευτέρου, Πρώτου και Πέμπτου προγράμματος. Ειδικό αφιέρωμα στον μέγιστο λαϊκό βάρδο που έφυγε για πάντα από τη ζωή, στο Στέλιο Καζαντζίδη. Έχουμε πολλές γραμμές στον αέρα σε αναμονή. Αγαπημένοι μας φίλοι, είμαστε κοντά σας. Εσείς φτιάξατε αυτή την εκπομπή. Εσείς την κρατάτε και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Καβάλα παίρνω, Μπάβη Φαναγιτίδης, λέγομαι, ένας δικός συνάδελφος είμαι. Να είστε καλά. Βεβαίως, το θυμάμαι. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά. Είμαστε εδώ και δεν ξέρω αν έχετε μάθει και Γεραμάνη, υπάρχει και ένα σύλλογο εδώ φίλων Στέλιου Καζαντζίδη. Βεβαίως, το γνωρίζω και είναι ίσως ο πρώτος ή ο δεύτερος. Είναι αυτός όπου ο πρόεδρος, ο κύριος Τεξακαλίδης, γνωρίζονταν με τον Καζαντζίδη παραπάνω από 25 χρόνια. Ίσως και παραπάνω, μου φαίνεται, γιατί ήταν τότε που ερχόταν ο Καζαντζίδης στο Περιστέρι της Καβάλας. Έτσι ακριβώς τώρα τα λέτε και η καρδιά μας να χτυπάει ήδη. Ετοιμαζόμαστε βέβαια και εμείς να τον αποχαιρετήσουμε και μάλιστα από κοντά, πρώτα ο Θεός. Θα είμαστε αύριο και εμείς στην Ελευσίνα, αν όλα πάνε καλά. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Ξέραμε την κατάσταση της υγείας του. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ο άνθρωπος αναπαύθηκε. Εγώ πιστεύω δεν το έχω χωνέψει ακόμα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μάλιστα. Είναι ένα τέλος εποχής, κακά τα ψέματα. Τέλος εποχής. Και θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι καρπώνονται γύρω από τον Καζαντζίδη να σταματήσουν να μιλάνε τώρα που ο άνθρωπος αυτός πλέον οδεύει για τον άλλο κόσμο. Εμείς, σαν φίλοι του Στέλιου Καζαντζίδη, σαν σύλλογος και σαν πόντι στην καταγωγή, απλά τρεις κουβέντες να πούμε έτσι τα ποντιακά και να κλείσω για να δει, θέλω να μιλήσουν πολύ και είναι σίγουρα. Ασφαλώς. Δεν θα το τραγουδήσω, απλά το πω έτσι όπως το γράψαμε εδώ με έναν ξάδερφό μου. Να το πείτε, να το πείτε. Και νύπαν οι ούλοι πόντι, έι βαχ με τέναν στόμα και ελαφρύνα σέν το θα σκεπάς, στείλω εσέν το χώμα. Όχ στείλω πέιτα τραγουδίας, σίτε θα πας ον άδει, αχ και εκεί θα βρεις πολλούς εσύ, ηλέμ τον Κίρτς, τον Χάρη. Θα βρεις πολλούς. Χάρης Χαράλαμπος, ο πατέρας του, χάρισε απλά για να κολλήσει με το τετράστιο αυτό. Να είστε καλά. Να είναι αλαφρύ το χάμα του. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια. Γεια. Μάλιστα. Εμπρός. Ναι. Εμπρός. Ορίστε. Πάνω εσύ είσαι. Ναι, ναι. Η σημερινή εκπομπή σου μοιάζει με κύκνιο άσμα μιας πολύχρονης προσπάθειάς σου να μας γνωρίσεις το Στέλιο. Είμαι ο Βασίλης ο Παράσχης. Γεια χαρά σου Βασίλη. Από μέρους μου και από μέρους της Δίνας θα τη θυμάσαι. Και της Καβάσιλα, της Δίνας. Της Καβάσιλα και του γιού μου του Μάχη άκουμε. Από μέρους ενός ανώνυμου πλήθους αγαπημένου με το Στέλιο, σαν επικίνδυνο στο νεκρό άψυχο κορμί του. Έφυγε σαν μουσική τη νύχτα μακρινή που σβήνει. Βασίλη Παράσχη. Μας γαλούχησε με τα τραγούδια του για τη μάνα, για τον ανθρώπινο πόνο, για τον πάσχοντα άνθρωπο, για την αδικία, για τον κατατρεγμό. Τον πίκραναν, υπήρξαν απέναντί του
πολύ υποκριτές και αχάριστοι, αλλά να γνωρίζουν αυτοί όλοι ότι οι ερηνίες είναι φοβερές εκδικήτριες θεές. Βασίλη Παράσχη, θυμάμαι που σε είχα διευθυντή στο φούτμπολ και έβαλα τη μεγάλη συνέντευξη του Στέλιου Καζαντζίδη με 200 λέξεις σε μια σελίδα και έβγαλα την πρώτη φωτογραφία με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα στο θέατρο Ακροπόλ την πρωτοχρονιά του 64 που μου έκανε την τιμή να δημοσιεύσει το περιοδικό που διεύθυνες. Σε ευχαριστώ γιατί έχω να σ' ακούσω 37 χρόνια. Καταρχήν είσαι μια ψυχούλα, ένα κομμάτι του Στέλιου του Καζαντζίδη. Να είσαι πάντα γερός. Γεια χαρά. Θα σε δω και θα σε δω. Υπάρχω ακόμα και θα σε δω. Και ο Στέλιος Καζαντζίδης μαζί μας υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Γεια σου πάνω μου. Γεια χαρά. Να είχε η γη σε ένα χαλκά. Μάλιστα. Κύριε Παύλε Γεραμάνη, συγχαρητήρια. Μιχάλης Χαρικιόπουλος από το Μαράζλιο, Αθήνα. Γεια χαρά. Έγραψα ένα στίχο για το Καζαντζίδη. Ένας αετός ο ουρανός γεμάτος, το βλέμμα στην καρδιά και περπατώ μονάχος. Τον αετό τον λένε Στέλιο Καζαντζίδη και το πέταγμά του να είναι ατελείωτο. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ, γεια σας. Γεια χαρά. Ναι. Κύριε Γεραμάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είπα να ακουστεί και μια νεανική φωνή και τα κατά. Καλά κάνετε. Θα σας πω κάτι απλά για να καταγραφεί στην εκπομπή σας ότι είχα την ευκαιρία να δω τον αείμνηστο πριν από ακριβώς 16 μέρες. Μάλιστα. Και πριν πω στην πόρτα του, με σταμάτησε ένας επίσης φίλος και γνωστός σας, ο κύριος Κυριάκος ο Διακογιάννης. Μάλιστα, πολύ γνωστός. Και μου είπε το εξής. Μου λέει δεν πρέπει να είστε γιατρός. Είχα πάρει μια ιατρική φόρμα, την είχα φορέσει για να πάω, δείχνοντας ότι είμαι γιατρός, με γραβάτα, με τα πάντα. Και με κατάλαβε ένας άνθρωπος πριν τον χαιρετήσω. Μάλιστα. Και μου πρότεινε καλύτερα να μην μπεις μέσα. Ναι. Να τον θυμάσαι ακριβώς όπως είναι. Ναι. Δίνει ένα αγώνα όπως εκείνον που δεν μπορεί άλλος άνθρωπος να δώσει σε αυτή τη γη. Το κράτησα και ό,τι και αν πω δεν πρόκειται να το ξεχάσω αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω μόνο να ξέρει ότι επειδή μπορούσα να είμαι παιδί του, ένα από εκείνα τα παιδιά που δεν μπόρεσε να αποκτήσει και το ήθελε πάντα, ότι έχουν την τάση πάντα να υποβιβάζουν είτε να εξυμνούν το γονεί τους, σαν τον καλύτερο πατέρα στον κόσμο. Ξέρω λοιπόν ότι από αυτόν τον κόσμο και οφείλετε να συνεχίσετε και εσείς να το διατυμπανίζετε, είναι πατέρας ο Στέλιος. Για όλα τα παιδιά εκείνα που δεν απέκτησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Ασημάκης Παπαναγιώτου Κολαργός. Γεια σας. Άπειρα συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και σε σένα, ανεπανάληπτε Πάνο Γεραμάνη. Γεια σας. Γεια σας. Πληγές ματώνει από τα πολλά φαρμάκια που επέρασα. Γρήγορα έχω τα χειστήκια. Ναι. Πάνω. Ναι. Γεια χαρά σου, τι κάνεις. Λάκη Καρνέζη, γεια σου. Είμαι πολύ συγκινημένος που μιλώ μαζί σου, γιατί προηγουμένως δάκρυσα που θυμήθηκα μια σκηνή που ήμασταν με το Στέλιο Καζαντζίδη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1974 μετά την κατάρρευση της δικτατορίας στο στούντιο της Κολούμπια που έπαιζες σαν μέτρ, σαν πώς το λέμε, τσιφ σολίς των μπουζουκιών στην Ανατολή. Ανατολή, ναι, ναι. Και έπαιξα εκείνο το τραγούδι που έλεγε «Βουνά σας χαιρετώ, δεν γιώτεψα, δεν λύγησα και τη ζωή αψήφισα». Ναι, ναι, ναι. Και θυμήθηκα αυτά, Λάκη μου, τώρα και συγκινήθηκα και αντιλαμβάνομαι και σένα που με το Στέλιο έχεις παίξει από τα πρώτα του χρόνια στα γερμανικά της Κοκκινιάς στο... Έτσι. Βέβαια. Στον Αστέρα παίξατε πρώτα, πού παίξατε? Με το Στέλιο. Με την Γκρέη. Ο Κώστας έπαιξε στο Γάλλου. Δίπλα. Ο Κώστας έπαιξε στο Γάλλου πρώτα με το Στέλιο. Μετά εγώ έπαιξα. Μετά. Μαζί με τον Κώστα. Αστέρα ήταν δύο μαγαζιά εκεί πάνω. Αστέρας Γάλλος και Εγκλέζος. Αστέρας και ο Γάλλος. Εκεί στα γερμανικά επάνω. Μετά είχαμε κάτω, είχαμε τον Περιβόλα και τον Κεφάλα. Μάλιστα. Όπως τους αναφέρω στο τραγούδι που ξέρεις που έχω γράψει. Ναι, ναι, Λάκη μου, ναι. Έτσι. Όπως αύριο
Αύριο ξεπροβολίζουμε όλοι το Στέλιο. Το ξέρω. Με πήρε ένας φίλος και μου το είπε. Και χάρηκα που ήμουνα πάλι το ενδιάμεσο και τον είδες τελευταία στιγμή, αλλά είχε χαρεί και αυτός ιδιαίτερα. Πραγματικά. Και σου αφιέρωσε και αυτό το πράγμα που του είχα πάει κατηδίαν τότε. Ναι, και εγώ είχα πάρει βέβαια, σε είχα πάρει να σου πω, να σε ευχαριστήσω για αυτά που μου είχε στείλει τότε με το Στέλιο. Είχα κάποιες άλλες περιπέτειες. Ήταν η Ναυσικά, τα είπα στην Ναυσικά, δεν πήρα μετά άλλο, λέω εντάξει έχεις και εσύ τις δουλειές σου. Ρελάκη, τι έχουμε να θυμηθούμε με σένα και με τον Κωστάκη και με τον Κινούση που παίζατε τότε. Έχετε παίξει τουλάχιστον ένα 60% το ρεπερτορίο του Στέλιο, αν πούμε 70%. Ακούγεται ο ήχος σας και η φωνή του. Το ξέρω. Τόσο ταιριαστά πράγματα. Το ξέρω. Ήταν μια μεγάλη φωνή ο Στέλιος. Εγώ πάντα έλεγα για το Στέλιο και θυμάσαι, θα έχω πει και σε μια εκπομπή που κάναμε, ότι του Στέλιου η φωνή μέσα στην ορχήστρα ήταν σαν ένα όργανο. Ακούς? Ναι. Ήταν σαν ένα όργανο, δεν ήταν σαν μια φωνή ανθρώπινη να πούμε. Ήταν σαν ένα όργανο που μίλαγε. Μάλιστα. Ήταν τόσο κουρδισμένος δηλαδή με την ορχήστρα, κατάλαβες, η φωνή του σονάριζε τόσο όμορφα με την ορχήστρα που το χαιρός να τον ακούς. Έτσι. Και παίζατε όλοι μαζί. Βέβαια. Σας κούρδιζε και εσάς δηλαδή. Βέβαια. Δεν ξέρεις, αυτά τα πράγματα αν δεν κάνει πάσα ένας με τον άλλον δεν βγαίνει τίποτα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, Λάκη. Όπως το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να το παίξει ένας. Ακριβώς. Θα γίνουν πάσες. Έτσι. Και με τις πάσες βγαίνει το αποτέλεσμα, τον γκολ που λέμε. Έτσι, θυμάμαι τώρα, ακούω και τα τραγούδια του Άκη Πάνου που κάνεις εκείνα τα τρομερά ταξίμια στην αρχή και μπαίνει ο Καζαντζίδης μετά. Είναι μια τρέλα, Λάκη. Γι' αυτό σε βγάλαμε τώρα. Ναι. Μου το είχε πει ο Στέλιος τελευταία που τον είδα. Α, τι σου είπε? Αυτό μου είπε, τι ταξιμάρα είναι αυτή που κάνεις εκεί, μου λέει. Στο... έτσι ακριβώς. Η μισή καλή του μοναστηριού και λύσει αυτό το πράγμα. Βρελάκι, τι είσαι εκεί, εκεί μας πας όλους στον 7ο ουρανό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά και σε σκεπτόμαστε πάντα. Και εγώ τι να πω για το Στέλιο, δεν χωράει να πούμε, τι άλλο να πούμε. Ο Στέλιος πέρασε στο επόμενο βήμα τώρα. Μάλιστα. Το άλλο, σε αυτό το άγνωστο, ναι, που δεν το ξέρουμε. Κάτι γράφει ένα τραγούδι σου εκεί και θα το χρησιμοποιήσω την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι. Από τη μια όχθη στην άλλη, πώς το λες, αυτό το αυτοβιογραφικό σου που φοβάσαι εκεί. Τα τελευταία που έχει γράψει. Ναι, ναι. Τραγούδι μέσα. Ναι, 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 ναι. Ή που μιλάω. Όχι, που το γράφει το τραγούδι μέσα. Το τραγούδι είναι το. Νομίζω πρέπει να είναι αυτό που. Που λες πως θα περάσουμε από μια άκρη του ποταμού στην άλλη. Ναι, είναι το. Το όνομά σου ευτυχία. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Έτσι, δεν ναι, είναι. Like, ναι. Λέω, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε κλείνουμε γιατί έχουμε πολύ κόσμο τώρα. Σε ευχαριστούμε. Εντάξει. Θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά πάλι. Χαιρετισμούς εκεί στον Έσοδεν σε όλους. Και η σκέψη μου θα είναι εκεί και εμένα. Ρίξε τώρα έτσι μια ματιά στο ηλιοβασίλεμα εκεί της Νορβηγίας και για μας. Ακόμη έχουμε ήλιο ακόμη. Έχετε. Προς το ηλιοβασίλεμα έχουμε. Άντε, ήλιο. Για χαρά, για. Να είσαι καλά πάλι. Για. Τα πήγα που συμβαίνουν άλλοι το χρήμα να πετούν κι άλλοι στη φτώχεια να πονούν. Μάλιστα. Χαίρετε κύριε Γεραμάνη. Γεια σας, να είστε σύντομος. Το Χρυσάκης ο Φιλιππής ο Ιεροκήρυκας, ναι, από ναι, το Αίγιο. Ναι. Το κολοσσό του λαϊκού τραγουδιού το περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες. Ναι. Ο Χριστός στον ουρανό γιατί τραγούδησε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Για τους φτωχούς, για τους πολεμίους. Με μάλιστα. Κύριε Πάνο. Ναι. Γεια σας, παπά Τραβέρνο. Γεια χαρά. Ένα τραγούδι για προς τιμή του Καζαντζίδη. Ήρθα, είδα και το θα φύγω του Βίρβου. Το έπαιξα. Α, το παίξατε. Το πρώτο τραγούδι που έπαιξα. Α, δεν πρόλαβα. Τι ρωτήσατε. Ήρθα, είδα και θα φύγω σαν περαστικό πουλί. Δυστυχή αδικημένο όπω όλοι οι καλοί. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, αύριο. Γεια χαρά. Εκεί που πάμε. Εντάξει, γεια. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας. Από Πλωμάρι Λέσβο. Ναι. Ξενοφώνω Μαμάκο. Σας είχα πάρει κι άλλη φορά. Ναι. Τι κάνετε κύριε Μαμάκο? Άκουσα όλους τους Έλληνες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μάλιστα. Και θέλω να πω με μεγάλη μου θλίψη ότι πέθανε ο Πατριάρχης, όπως λέτε, του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά έχω να σας πω ότι από ό,τι καταλαβαίνω όλη η Ελλάδα απαιτεί το Στέλιο. Έτσι. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Να είστε καλά. Και ας απαλύνει το πόνο όλοι μας.
παίρνουμε τηλέφωνο, ας πούμε, πιστεύω να παλύνει τον πόνο των δικών του ανθρώπων και όχι μόνο και όλου του κόσμου που στενεχωριέται και που χάσαμε το Στέλιο. Τέλος πάντων. Γεια σας κύριε Μαμάκου, γεια. Μάλιστα. Ο Μάκης ο Μαυρομιχάλης είμαι. Γεια σου Μάκη. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου είναι ο Καζαντζίδη. Θα ήθελα να απευθύνω μια παράκληση σε όλους τους πρόεδρους των φίλων Καζαντζίδη να είμαστε μια ώρα πριν εμείς όλοι αύριο στη Μητρόπολη για να πάμε όλοι μαζί στο... Είσαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων, έτσι. Ναι. Ναι Μάκη μου, ναι. Θα ήθελα όλους τους... Και από τους πιο παλιούς φίλους του Καζαντζίδη. Όλους τους πρόεδρους στο φίλο Καζαντζίδη που θα παρευρεθούν αύριο, από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Καλαμάτα μέχρι την Αλεξάνδρεια, το Γιδά, παντού σε όλη την Ελλάδα, να είμαστε μία ώρα πιο νωρίς όλοι εκεί πέρα, θα συναντηθούμε εκεί πέρα και θα φοράμε όλοι φανέλες από διάφορους συλλόγους. Να είσαι καλά. Με τη φωτογραφία του Στέλιου Καζαντζίδη. Να είσαι καλά Μάκη. Ή εκεί θα το πούμε και το τελευταίο βράδυ. Γεια. Ναι, για χαρά. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε Γεραμάνη. Γεια σας. Λέγομαι Κοντάνα Ραβαντινού. Από πού παίρνετε? Είμαι αυτή Λάρισα στον δρόμο στην Αθήνα. Ναι. Ο Στέλιος δεν αγαπούσαν μόνο οι Έλληνες. Ναι. Τον αγαπάνε και οι Σέρβοι. Μάλιστα. Είμαι Σέρβα. Μάλιστα. Και τον αγαπώ πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ που έχει φύγει τόσο νωρίς από κοντά μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια. Όλα γίνανε και γύρω μου ερήπια. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα κύριε Πάνο. Γεια σας. Ο Μάκης από Θεσσαλονίκη. Γεια. Λοιπόν, ο Στέλιος είναι μύθος. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο παδί του Στέλιο. Μας ακούτε τώρα. Καμπάνα. Μάλιστα. Λοιπόν, χίλια χρόνια κι άλλα τόσα να περάσουνε, δεν θα βγει άλλος άρχοντας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ο ένας για όλους, ο Στέλιος, ο ατελείωτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Διάλεξα κι άλλο δρομάκι πήρα. Μάλιστα. Γεια. Ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει πολλές σχέσεις με το Κιάτο Κορινθίας, έχει φίλους, έχει το κουμπάρο του εδώ. Είχαμε έρθει μια φορά μαζί το 66, ο Στέλιος εγώ και η Τζένι. Λίγο μικρός βέβαια, τώρα οι μήνες υπάρχουν. Αν με επιτρέπετε ένα σχόλιο. Ναι. Νομίζω ότι κλείνει μια εποχή και ίσως δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είχαμε, τα είπαμε στην αρχή αυτά. Το γεγονός από τις τραγικές συνέπειες στην Αμερική. Ναι. Και νομίζω ότι θέλει κάτι να μας πει. Ίσως θέλει να μας πει ότι σε αυτή την απρόβλεπτη καινούργια εποχή, ναι, υπάρχει ένα κενό. Και αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί με νέες αξίες, νέους αγώνες και νέα στάση ζωής με ποιότητα σαν του Καζαντζίδη. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας πω. Και αν μπορείτε, τους φίλους μας εδώ αφιερώστε την τελευταία του ηχογράφηση, νομίζω έχει γίνει το 1995 με το Χάρκι Πάνο Κατσιμίχα. Μάλιστα. Με στην Ελλάδα του 2000. Μεγαλώσαμε με την πνοή του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καρδούλα μου, αφού το θέλει μοίρα, άλλο δρομάκι διάλεξα κι άλλο δρομάκι πήρα. Γεια σας, ένας. Η κυρία πρώτα περιμένετε, ναι σας ακούω. Τηλεφωνώ από Καλαμάτα. Ναι.
Λέγομαι Χριστίνα Πολυχρόνη. Μάλιστα. Ναι, σας σήμερα ακούω. Κύριε Γεραμάνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε, για το στελάρα μας. Από τη στιγμή που το έμαθα είμαι μαυροφορεμένη. Μάλιστα. Έφυγε ο πατέρας μου, έφυγε η μάνα μου, έφυγε η ζωή μου. Θα αξίζει να ακούσει το τραγούδι για τη μάνα. Εντάξει. Σήμερα πρέπει να χτυπήσουν όλες οι καμπάνες της Ελλάδος πένθυμα. Έφυγε ο Θεός, έφυγε ο Χριστός, έφυγε η μάνα μας, έφυγε ο πατέρας μας. Το πένθος για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη είναι σήμερα. Συγχαρητήρια. Και ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το στέριο. Γεια σας. Θα τον εσκεπάσει χώμα, θα τον εσκεπάσουν οι αναμνήσεις μας, τα φιλιά μας και η αγάπη μας. Ερχόμαστε από την Καλαμάτα. Γεια σας. Ναι. Είμαι ο Γεραμάνη. Γεια σας, γεια σας. Τηλεφωνώ από τη Νέα Σμή Μυρολογίας που είσαι. Ναι. Ένας δημοφιλής και εγώ τραγουδιστής που γνωρίζω τον Καρατζή το 93 στη Νέα Σμή του Λουίς Θεοδωράκη. Ναι. Και τραγούδαγα στο Σόλο Νέο στο Μαύρο Άλογο στη Νέα Σμή. Όπου είχε βρεθεί στην παραδοσία της Άλμη του Ισοτρία Μπένου, τον Γρηγόρη Πυρικόση, τον Παναζή, τον Ορτέλη Μιχούλη Δημητρίου και την Άντζελα Δημητρίου. Εντάξει. Ήμουν από 10 χρόνια και με είχαν παραδεχθεί όλοι. Ω τον νέο του Ορτέλη Καζατζήδη. Σε ευχαριστούμε. Αλλά το έκανα το μεγάλο. Μάλιστα. Γεια σου Πανώ. Γεια. Ο Ηλίας από το Κουμπάτι είμαι. Γεια σου Ηλία. Λοιπόν τώρα για 40 μέρες θα βάζεις μόνο Καζατζήδη. Γιατί θα μας λείψει οπωσδήποτε. Εντάξει πάντως στην άλλη εβδομάδα θα βάλουμε τα τραγούδια της ζωής για το θάνατο, τίποτα άλλο. Ναι, ξέρεις ποιο θα ήθελα. Ναι. Το βίδισέ μου το μαχαίρι. Ναι, ναι. Το μάθω και στο μπουζούκι. Εντάξει. Και το φτάτουν τα φύλλα από τα καριά αν είναι δυνατόν. Το βάλαμε σήμερα αυτό. Λοιπόν εντάξει. Εντάξει. Γεια χαρά. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Γεια σας. Λέγομαι Χρήστος Κουγιουμζόγλου από την Πτολεμαίδα σε παίρνω. Ναι. Κάποτε σου είχα ζητήσει τα μουτζερωμένα χέρια του Στέλιου Καζατζήδη από την παγωμένη Πτολεμαίδα, αν θυμάσαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε παρέντε εγώ και ένας φίλος μου φιλάρετος. Στέλνουμε το στερνό αντίο στο Στέλιο του Καζατζήδη. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Ήγαμα λάψε το χιγαμπάμα. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Τηλεφωνώ από την Πάρνηθα. Μάλιστα. Λέγομαι Κλεάνδης. Ναι. Είμαι συλλέκτης. Ναι, ναι. Που παίρνεις καμιά φορά στην Ελλάδα 5, σε θυμάμαι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Καζατζήδης είναι αθάνατος. Δεν έχει πεθάνει ο Καζατζήδης. Μάλιστα. Γιατί ο Καζατζήδης αφήνει πίσω του μεγάλο έργο. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, και για εμάς που τον ζήσαμε και έχω πάρει και ένα αυτόγραφο, το έχω δει από κοντά και σε επόμενες γενιές ένα πολύ μεγάλο έργο. Λοιπόν, ο Καζατζής είναι ζωντανός, δεν έχει πεθάνει. Γεια σου, Κλεάνθη. Γεια σας, κύριε Γεραμάνη. Κλάψε, γλυκιά μου, μάνα. Ναι. Ναι, έλα πάνω, καλησπέρα. Γεια. Γεια σου φίλε μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είσαι αυτός που θα μας κρατάει στην τροφιά να ακούμε πάνω το στήριο Καζατζήδη. Να είσαι πάντα καλά, τα λόγια είναι περιτά. Από πού παίρνεις? Είμαι ο Γιώργος από Κυψέλη, Γιώργος Μονέλης λέγομαι. Γεια σου Γιώργο, γεια. Ήρθα και θα φύγω αν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Το έβαλα δύο φορές σήμερα, δεν κάνει τρίτη. Οκ, okay, εντάξει, να είσαι πάντα καλά και να μας κρατάς στην τροφιά. Γεια χαρά. Κοινωνία. Γλιτώνω απ' τα βάσανα, απ' τα δίκο κι από την τυραννία. Μάλιστα. Να, καλησπέρα Πάνω. Γεια. Τι μου κάνεις, το κράτο από εγάλο. Γεια σου, γεια σου. Τι έγινε, καλά. Καλά. Λοιπόν, τα συλληπιτήριά μου και εγώ στην οικογένεια και στους συγγενείς του Καζατζήδη. Και θα σου πω ένα αντίστοιχο γρήγορα, έτσι. Γρήγορα, Ιπποκράτη Πεσκετζή. Ναι. Το Στέλιο τον εχάσαμε, αλλά η φωνή θα μείνει. Για αυτούς που ξέρουν το ελληνικό τραγούδι. Αυτά. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Μάλιστα. Γεια σου κύριε Πάνο. Γεια σου Γιάννη. Γιάννη σου τούνε, το καταλάβατε. Λέγε γρήγορα. Γιάννη. Αν και ήταν ευχάριστη μέρα για μένα γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου, παρόλα αυτά. Πήγες καλά. Πήγα πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν τόσο. Συλληπιτήρια, τίποτα άλλο και ξέρετε. Τραγούδια, Καζατζήδη. Γεια σου. Σταματάτε να βάζετε. Γεια χαρά. Γεια σας.
δύσκολες στιγμές. Ναι. Ναι, έλα κύριε Πάνο. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή την έκτακτη που βγάλατε για το Στέλιο. Ο Στέλιος είναι ένας θρύλος στο λαϊκό μας τραγούδι, δεν ξαναβγαίνει ο Στέλιος πάλι. Και συγχαρητήρια και σε σένα είναι γιατί πάντα πρόβαλε. Από πού παίρνεις? Είμαι ο Γιάννης από το άρθρο της Αρκαδίας. Έχω ξαναπάρει πάλι χρόνο του Μπαλαχούτη και σε κάποια φάση θέλω να βρεθούμε στην πορεία. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να δώσω συλληπιτήρια στους οικείους του. Μπράβο ρε Πάνο και σε σένα να σου δίνει ο Θεός υγεία. Γεια σου, γεια σου. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Κύριε Γραμμάνη. Σήμερα έρθει ο Μπαρσελόνα της Ελλάδας. Έχω, δεν το έχω πιστεύσει ακόμα. Μάλιστα. Είμαι ένα παιδί 19 χρονών. Και τα τελευταία 3-4 χρόνια έχω έτσι μια αδυναμία μέσα στο Στελάρα. Από πού μας παίρνεις, από ποια περιοχή της Αθήνας? Από το Εγάλεο. Μπράβο. Έχω δηλαδή μια αδυναμία μεγάλη. Δυστυχώς το όνειρο που ήθελα δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν τον είδες από κοντά, ναι. Τι δουλειά κάνεις? Έχω τελειώσει σχολείο, τώρα περιμένω να πάω για σχολείο. Εντάξει. Θα ήθελα να μπορούσαμε να τα πούμε και από κοντά. Να έρθεις μια μέρα. Ένα και εγώ ένας μικρός συλλέκτης. Να έρθεις από εδώ ένα πρωί που γράφω στον έρθει να τα πούμε. Γεια σου. Ναι, γεια σου. Αχ, έπεσα έξω κι όμως το βλέπω χωρίς να φταίξω. Έπεσα έξω, αχ, έπεσα έξω. Ότι ζητούσε ήταν δικό της. Σε κάθε πόνο έχω γιατρός της. Με μια γυναίκα είπα να βρω. Μάλιστα. Ναι κύριε Γεραμάνη, καλησπέρα. Γεια. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να εκπρόσω τη συμπιτήρια μου στην οικογένεια, στους φίλους και συγγένειες του Καρατζίδη. Από πού παίρνεις? Από την Κέρκυρα παίρνω. Μάλιστα. Και θέλω μαζί με αυτό να πω ότι μαζί με το σπίτι του Καρατζίδη πέθανε και το λαϊκό τραγούδι. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό το είπα και στην αρχή. Να είστε καλά φίλε Γεραμάνη. Να ζεις, να σ' ακούμε και να ακούμε και το σπίτι του Καρατζίδη μαζί με σένα. Γεια χαρά. Να είστε καλά φίλε μου. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια. Καραγιανόπουλο, θυμάμαι από Αγρίνιο τηλεφωνώ. Γεια χαρά. Παναγιώτη, θα πω για τη συλληπτήρια για το Στέλιο. Και η ιστορία είναι αυτή που δικαιώνει τους ήρωες. Έτσι. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Εγώ κάνω κάτι προσπάθειες εδώ στα Αγρίνια να γίνει κάποιος σύλλογος. Να γίνει. Ο σύλλογος θα καλύπτει όλο το όνομα του Λογαρνανίας. Και ελπίζω μέσω της εκπομπής, πολλοί φίλοι αν επιθυμούν μπορούν να τηλεφωνήσουν στο δικό μου τηλέφωνο εδώ πέρα για να γίνει ο σύλλογος. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου Πάνο. Ευχαριστώ, γεια. Μάλιστα. Ναι, κύριε Γραμμάνη. Ναι. Γεια σας. Γεια. Μ' ακούτε? Ναι. Σας μιλώ από κινητό και είμαι καθοδόντα, Λιγκέρης είναι ο Θανάσης. Α, πού είσαι? Έχομαι από Κομοκινή, προς το Θεσσαλονίκη ταξιδεύω. Μάλιστα. Ήθελα και εγώ να εκφράσω... Μας ακούς καλά. Λύπη δεν υπάρχει για τον Καζαντζίδη, γιατί ο Καζαντζίδη ζει. Μάλιστα. Μέσα στα τραγούδια θα τον έχουμε πάντα μαζί μας. Δεν πρόκειται, δεν έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει. Θα ήθελα μια χάρη. Να ακούσουμε το τραγούδι «Έπεσε σαν κεραυνός» στη γειτονιά μας στο Μαντάτο, αν δεν ακούστηκε. Εντάξει. Αν δεν ακούσει αυτό το τραγούδι, να το ακούσουμε σαν επικίνδυνο για το Στέλιο. Τώρα δεν προφθαίνουμε, λοιπόν. Αν δεν πάμε προλαβαίνουμε. Από εβδομάδα. Τώρα θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι που μου αρέσει και εμένα. Είναι ένα τραγούδι που πάει ακριβώς. Την κατάρα της μάνας. Ακριβώς για την περίπτωση. Γεια χαρά. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο, δεύτερο και πέμπτο πρόγραμμα σε δίκτυο, ειδικό πρόγραμμα για τον θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη. Φτάνουμε στο τέλος της ζωντανής εκπομπής, αγαπημένοι μας φίλοι. Εδώ θα σας πούμε ένα γεια και ένα τελευταίο γεια για πάντα στον άνθρωπο που με την παρουσία του σημάδεψε 53 χρόνια τον κόσμο και το χώρο του κοινωνικού λαϊκού τραγουδιού, ενός είδους τραγουδιού
και μουσικού πολιτισμού που με την παρουσία του Στέλιου Καζαντζίδη γεννήθηκε το 1952 και πεθαίνει σήμερα μαζί του. Γεια σας.